Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, ο Βόλος διήνυε την καλύτερη εποχή του. 40 σχεδόν χρόνια μετά την ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος, είχε αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της χώρας. Χάρη στο δυναμισμό των κατοίκων του και στη γεωγραφική του θέση, ο Σκάλα Επίνιο της Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας ήταν το τρίτο βιομηχανικό κέντρο και λιμάνι της χώρας. Οι κλάδοι που είχαν δημιουργηθεί στην πόλη ήταν η υφαντουργία, η σιδηρουργία, τα τρόφιμα και ποτά, τα δομικά υλικά, η επεξεργασία καπνού, η βυρσοδεψία, ο τραπεζικός τομέας, το εμπόριο. Ο επιχειρηματικός κόσμος του Βόλου κατέγραφε με ενθουσιασμό τη ζωτικότητα που παρουσίαζε η οικονομική κίνηση της περιοχής τους στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και αυτοχαρακτηριζόταν ως συνεχιστές της παράδοσης των επιχειρηματιών του Πηλίου και των βιομηχάνων των Αμπελακίων. Έλειπε όμως ο θεσμός που θα συστηματοποιούσε την τοπική οικονομία. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1918 με βασιλικό διάταγμα που εισηγήθηκε ο Βολιώτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωνσταντίνος Σπυρίδης. Στις 24 Απριλίου 1919, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, εκλέχθηκε ο πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής, ο τραπεζίτης και βιομήχανος Ιωάννης Κοσμαδόπουλος. Το επιμελητήριο διέθετε 4 τμήματα: εμπορικό, βιοτεχνικό, καπνοεμπορικό και βιομηχανικό. Η περιφέρειά του περιλάμβανε ολόκληρη τη Θεσσαλία με τους δύο νομούς της, Λάρισσας και Τρικάλων, και επιπλέον τις επαρχίες Δομοκού, Ιστιαίας και Σκοπέλου. Η δε επαρχία Βόλου ανήκε στο νομό Λάρισσας. Μέχρι το 1940 τα γραφεία του ήταν σε οίκημα των οδών Ιάσονος και Σόλωνος, όπου σήμερα είναι το ξενοδοχείο Άβρα. Από την αρχή το επιμελητήριο με τις εκάστοτε διοικήσεις και τους διευθυντές του αποτέλεσε ένα ισχυρό μοχλό ανάδειξης των θεμάτων της τοπικής οικονομίας, ενημερώνοντας την πολιτεία με εισηγήσεις και υπομνήματα, προωθώντας προτάσεις και λύσεις και αποτελώντας ένα σοβαρό θεσμικό συνομιλητή και σύμβουλό της. Επίσης, έδωσε έμφαση στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση των προϊόντων τους σε εκθέσεις. Λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του, κλήθηκε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεγάλου κύματος προσφύγων που κατέφθασαν στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, επί προεδρίας του αλευροβιομήχανου Χρήστου Λούλη. Την ίδια εποχή καταγράφονταν πολύ έντονες συζητήσεις για μη επαρκή εκπροσώπηση των επαγγελματικών και βιοτεχνικών τάξεων, θεωρώντας ότι τα συμφέροντα του κλάδου τους είναι διαφορετικά από την κεφαλαιοκρατική, όπως την ονομάζουν, τάξη. Από το Δεκέμβριο του 1923, το επαγγελματικό και βιοτεχνικό τμήμα αυτονομήθηκε και για την εκπροσώπησή του εξέλεξε δικό του διοικητικό συμβούλιο, διότι πλέον καθίσταται αδύνατος η ενσύμπνοια συμβίωσης. Πρόεδρος του αυτοτελούς τμήματος, ο Πάνος Χατζικωνσταντίνου, ο οποίος πρωτοστάτησε στην αντιπαράθεση αυτή. Έκτοτε ιδρύθηκε στο Βόλο επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο με σκοπό την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των επαγγελματικών, χειροτεχνικών και βιοτεχνικών τάξεων. Η στέγασή του έγινε αρχικά σε οίκημα των οδών Ιάσονος και Σόλωνος, στη συνέχεια σε οίκημα της οδού Αντωνοπούλου, κάτω από την Ερμού, μετά τους σεισμούς στην πολυκατοικία Κόσχευα, στην Ιολκού και Δημητριάδους, και από το 1980 στο ιδιόκτητα οίκημα της οδού Κουταρέλια μεταξύ Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντά. Πρώτος πρόεδρος, ο Πάνος Χατζικωνσταντίνου, έμπορος εγχωρίων προϊόντων και κτηματομεσίτης, που εκλέχθηκε γερουσιαστής. Πρώτος διευθυντής, ο Γρηγόριος Τσολάκης, πτυχιούχος της νομικής σχολής.
η δύναμη του επιμελητηρίου αυτού ήταν πολύ μεγάλη. Το 1927 οι επαγγελματίες και βιοτέχνες του Βόλου ανέρχονταν στις 2.000 περίπου. Η θητεία του πρώτου Προέδρου συνέπεσε με τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Συχνά οι λειτουργικές ανάγκες του επιμελητηρίου, όπως και η αμοιβή του προσωπικού, καλύπτονταν με πακέτα τσιγάρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα. Το Σεπτέμβριο του 1944 μέχρι τον Ιούνιο του 1945, με διαταγή του Υπουργείου ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου ο Βάιος Γιαννακόπουλος. Έκτοτε επανήλθε μέχρι το θάνατό του, το 1949, ο Χατζικοσταντίνου. Τόσο ο Πάνος Χατζικοσταντίνου, όσο και οι επόμενοι πρόεδροι, ο Κρεοπόλης Νικόλαος Αθανασίου, ο Βάγιος Γιαννακόπουλος, ο τυπογράφος Αγαθοκλής Παπαδημητρίου, ο αυτοκινητιστής Μιχάλης Βετοράκης, ο Κρεοπόλης Κωνσταντίνος Κόσιαβας, ο ηλεκτρολόγος Χρυσόστομος Θεοδόρου και ο βιομήχανος γραφικών τεχνών Άγγελος Αντωνίου έβαλαν τη σφραγίδα τους σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το 1988. Στο έργο αυτό καθοριστική ήταν η συμβολή των άξιων διευθυντών του, Γρηγορίου Τσολάκη, Τριανταφύλου Χατζικοσταντίνου και του Θωμά Κοφού. Ήταν ο Δετοράκης πριν από μένα και μετά ήμουνα εγώ, ο οποίος κράτησε το επιμελητήριο 3 χρόνια. Είχα τον Κοφό διευθυντή, ο οποίος ήταν καλός. Βοηθούσαμε τον κόσμο να πάρει δάνεια, να πάρει αυτά και κανονίσαμε να κάνουμε εξαγωγή ελιές από το Πήλιο στη Ρωσία. Ερχόταν τότε στο επιμελητήριο και λέγανε, Πρόεδρε, τι να κάνουμε, θα κάνετε αυτό. Και το κάνανε, γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να πάρουν δάνεια. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην επαγγελματική εκπαίδευση, ένα τομέα στον οποίο η χώρα υστερούσε. Από τα πρώτα χρόνια ιδρύθηκε και λειτουργήσε με υποτυπώδη αρχικά μέσα η πρώτη στην ελληνική περιφέρεια νυχτερινή τεχνική σχολή. Η σχολή νομιμοποιήθηκε το 1930 και λειτουργήσε μέχρι τη δεκαετία του 1980, τροφοδοτώντας την αγορά με ειδικευμένους επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Πρώτος διευθυντής μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Κωνσταντίνος Χατζηβασίλης, που τόσο ταυτίστηκε με το θεσμό που ονομαζόταν και Σχολές Χατζηβασίλη. Οι σχολές στεγάστηκαν αρχικά στην Εμπορική Σχολή Βόλου, στην οδό Κασαβέτη και Πολυμέρη, και στο τέλος σε ιδιόκτητο οίκημα στη διασταύρωση των οδών Κύπρου και Γιάννη Δήμου, όπου σήμερα είναι το 5ο Λύκειο Βόλου. Οι σχολές του επιμελητηρίου είχαν 2 βαθμίδες εκπαίδευσης, κατώτερων τεχνητών, ημερήσια και νυχτερινή, με ειδικότητες μηχανοτεχνητών μηχανουργών, ηλεκτροτεχνητών, ξυλουργών και τεχνητών αυτοκινήτων και μέση εργοδηγών νυχτερινή με ειδικότητες μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, δομικών έργων, λογιστών και καλών τεχνών. Επίσης λειτουργήσε και μονοτάξια επαγγελματική σχολή λογιστών. Η σταδιακή υποβάθμισή τους από το κράτος οδήγησε στο μαρασμό και το οριστικό τους κλείσιμο. Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο κυκλοφόρησε από το 1928 τη δική του περιοδική έκδοση που την ονόμασε «Επίσης Δελτίων». Ενώ σημαντική ήταν η 15ήμερη εφημερίδα του «Άμυνα» που κυκλοφόρησε με τα πολεμικά. Παράλληλα με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, συνέχισε τη δική του διαδρομή το Εμπορικό και Βιομηχανικό. Στη δεκαετία του 1930, οι διοικήσεις του με πρόεδρους τον αλευροβιομήχανο Στυλιανό Καπουρνιώτη και τον βιομήχανο ψύχους Μιλτιάδη Μουστακαλή προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1929 και της ελληνικής πτώχευσης του 1932. Η δε ίδρυση το 1935 του Επιμελητηρίου Τρικάλων είχε ως συνέπεια τη μείωση των εσόδων του Επιμελητηρίου Βόλου. Προπολεμικά, μεταξύ των προτάσεων προς την κυβέρνηση, είναι ο εξυγχρονισμός του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, η κατασκευή λιμενικών έργων, ακόμη και η κατασκευή αεροδρομίου στο Βόλο.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ο πόλεμος του 1940 και η ιταλική και γερμανική κατοχή παρέλυσαν την τοπική οικονομία. Στην περίοδο 1941-1946, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο στεγάστηκε σε οίκημα στην οδό Υπήρου 4, κάτω από το ξενοδοχείο Έγλη. Το 1942 συστάθηκε ο νομός Μαγνησίας και από το 1946 και 1948 λειτουργήσαν τα επιμελητήρια Λάρισας και Φθιώτιδας αντιστοίχως. Έκτοτε, η δραστηριότητα του επιμελητηρίου Βόλου περιορίστηκε στο νομό Μαγνησίας. Εκείνη την εποχή, το επιμελητήριο άλλαξε στέγη. Από το 1947 μέχρι τον Απρίλιο του 1954 μεταφέρθηκε σε οίκημα της οδού Δημητριάδους και Μαυροκορδάτου. Μετά τον πόλεμο και επί προεδρίας του βιομηχάνου κεραμοποιίας Σπύρου Τσαλαπάτα, το επιμελητήριο ήταν παρός στις προσπάθειες για την ανόρθωση και επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Στη δεκαετία του 50, νέο πλήγμα. Οι καταστροφικοί σεισμοί και οι πλημμύρες που ανέστειλαν προσωρινά τις προσπάθειες ανάκαμψης. Το επιμελητήριο συμμετείχε στις συσκέψεις για την ανοικοδόμηση της περιοχής που βίωνε δραματικές καταστάσεις. Από το 1958 απέκτησε μόνιμη στέγη στο ιδιόκτητο πλέον μέγαρό του στην οδό Δημητριάδος. Η υπογραφή το 1961 της Συνθήκης για την σύνδεση της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά αναπτέρωσε τις ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη. Σημαντικό σταθμό στη μεταπολεμική οικονομία αποτέλεσε το 1965 η επιλογή του Βόλου ως μία από τις 5 πόλεις που θα δημιουργεί το βιομηχανική περιοχή. Το 1969, επί Καπουρνιώτη, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια λειτουργίας του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Βόλου και στις 30 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Μεγάρου του, έγινε ο πανηγυρικός εορτασμός τους. Την ίδια χρονιά άρχισε η λειτουργία της πρώτης βιομηχανικής περιοχής Βόλου. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου του 1972 επί Προεδρίας Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου. Η ΒΙΠΕ σηματοδότησε μια νέα εποχή για την οικονομική και κυρίως τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Μετά τη μεταπολίτευση το επιμελητήριο, επί προεδρίας του εμπόρου απικιακών Ιωάννη Ναούμ, του Καπουρνιώτη και του εμπόρου ηλεκτρικών συσκευών Δημήτρη Γκιώκα, συνέχισε την υποστήριξη του ντόπιου επιχειρηματικού κόσμου και της γενικότερης ανάπτυξης που παρουσίαζε η περιοχή. Όπως και προπολεμικά, το επιμελητήριο επέμενε στην εξωστρέφεια, επενδύοντας την προβολή των επιχειρήσεων στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού και της Ελλάδος, όπως η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η ένταξη το 1981 της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν άλλη μια πρόκληση που κλήθηκε να αξιοποιήσει το επιμελητήριο. Στην πρώτη-τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του θεσμού αποτελεί η συγχώνευση των δύο επιμελητηρίων σε επιμελητήριο Μαγνησίας, με 4 τμήματα, εμπορίου, μεταποίησης, τουρισμού και υπηρεσιών. Το 1987, με νόμο της τότε κυβέρνησης, αποφασίστηκε η ενοποίηση των επιμελητηρίων και η δημιουργία πλέον ενός επιμελητηρίου σε κάθε νομό.
είναι γεγονός ότι τότε αυτό συνάντησε την αντίδραση των περισσότερων μελών των επιμελητηρίων. Υπήρξαν μάλιστα και προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του συγκεκριμένου νόμου, όμως γρήγορα ο νόμος αυτός μπήκε σε εφαρμογή και από το 1988 πλέον τα δύο επιμελητήρια ενώθηκαν σε ένα. Οι τότε πρόεδροι Γιάννη Σαμυρόγλου και ο Άγγελος Αντωνίου συμφώνησαν στο να υπάρξει πλέον η λύση αυτή, δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνουν κάτι διαφορετικό και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια καινούργια ιστορία, η ιστορία του επιμελητηρίου Μαγνησίου. Στις 11 Μαΐου του 1988 συγκροτήθηκε από τα εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια των δύο επιμελητηρίων η πρώτη διοικητική επιτροπή του επιμελητηρίου Μαγνησίας με πρόεδρο τον Αμυρόγλου. Οι διευθυντές του Ενωμένου Πλέον Επιμελητηρίου Μαγνησίας μέχρι σήμερα είναι Αριστίδης Βολιώτης, Απόστολος Ευαγγελάκης, Θωμάς Κοφός και Κωνσταντίνος Βούκουτος. Το 1994, επί Προεδρίας Αμυρόγλου, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και διαφόρων επιχειρηματιών της πόλης, ιδρύθηκε ο Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Νομού Μαγνησίας, με τίτλο «Μαγνησιακή Πίστη». Τον ίδιο χρόνο, το Επιμελητήριο Μαγνησίας γιόρτασε τα 75 χρόνια λειτουργίας του. Το 2000, το Επιμελητήριο Μαγνησίας δέχτηκε μια σημαντική δωρεά από τον γιατρό και πρώην Υφυπουργό Υγείας Νικόλαο Μπρισίμη και τη σύζυγό του Μαρίκα. Δώρισαν το κτίριο της πρώην κλινικής Μπρισίμη, ακριβώς δίπλα στο ιδιόκτητο οίκημα του Επιμελητηρίου στην Οδό Δημητριάδος. Συμμετείχα στη διοίκηση του Επιμελητηρίου από το 1982 μέχρι το 2000, 18 χρόνια, σε όλες τις θέσεις της Διοικητικής Επιτροπής και κυρίως Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος. Από το 1988 μέχρι το 2000 το Επιμελητήριο αναδείχθηκε και καταξιώθηκε σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς, στα Ευρωεπιμελητήρια, στην ΑΣΚΑΜΕ, την Ένωση των Παραθαλάσσιων Επιμελητηρίων της Μεσογείου. Δημιούργησε το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου για τις μεταφορές, το ΔΕΚΑΜ. Συμμετείχε στα νησιωτικά επιμελητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε σε οργανισμούς μεταφορών. Γενικά δημιούργησε μία προβολή και παρουσία για το επιμελητήριο, για το Βόλο, για τη Μαγνησία, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη Μεσόγειο. Έγινε ακουστό, παρουσίασε θέσεις, ανέπτυξε την μορφή του τόπου και της περιοχής, πρόβαλε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Μαγνησία. Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, τη διοίκηση ανέλαβαν ο ελεέμπορος Γιάννης Σαμαράς, ο τουριστικός επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Λεβέτης, ο ιδιοκτήτης εταιρείας κατασκευών και μηχανικός Γιώργος Πιλιόπουλος και ο γεωπόνος και τεχνολόγος τροφίμων Ηλίας Τσαμπαρδούκας. Το 2000, επί Προεδρίας Λεβέτη, ιδρύθηκε η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας με σκοπό τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων του νομού. Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ήταν η αρχή και η βάση για το Επιμελητήριο Μαγνησίας για να πάμε στη νέα εποχή. Δημιουργήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου και με εξειδικευμένους συμβούλους του Επιμελητηρίου Μαγνησίας τις υποδομές, τα εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό. Μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις, αγκαλιάσαμε όλο τον νομό, δημιουργήσαμε το Γραφείο Εξυπηρέτησης των Μελών, βγήκαμε για πρώτη φορά στις εκθέσεις. Προσπαθήσαμε και στήσαμε το πρώτο επιχειρηματικό πανόραμα για να αναδείξουμε τα προϊόντα και για να αναδείξουμε γενικά όλη την παραγωγική φυσιογνωμία της Μαγνησίας. Ο τουρισμός, που ήταν μια άγνωστη δραστηριότητα στη διαβούλεψη μέσα στο επιμελητήριο, την βάλαμε. Επί Προεδρίας Πιλιόπουλου αναπτύχθηκαν νέες δομές. Το 2004, η ανώνυμη εταιρεία Κέντρο Εμπορίου για τη Βαλκανική και τη Μαύρη Θάλασσα, η Άσον. Το 2007, το Σωματείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας.
στόχος μας ήταν να είμαστε συνεχώς δίπλα από τα μέλη μας και γι' αυτό το λόγο με διάφορες παρεμβάσεις προς την τότε, στις τότε μάλλον κυβερνήσεις, δώσαμε λύσεις σε πολλά θέματα τα οποία απασχολούσαν τον επιχειρηματικό κόσμο του νομού Μαγνησίας. Θεωρώ ότι ο επιμητηριακός θεσμός έχει να προσφέρει πάρα πολλά, όπως προσέφερε και όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε. Θα μπορούσε λοιπόν να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο με τη βοήθεια των κυβερνήσεων, των εκάστοτε κυβερνήσεων και να φτάσουμε σε επίπεδα επιμητηριακού θεσμού του εξωτερικού. Στο εξωτερικό τα επιμητήρια διοικούν λιμάνια, διοικούν εμπορικά κέντρα, άρα λοιπόν καλό θα είναι να σκεφτούμε και προς αυτή την κατεύθυνση τον επιμητηριακό θεσμό ως ένα μανιτάριο, ως ένα όργανο μάλλον αναπτυξιακό προς όφελος της οικονομίας της κάθε περιοχής. Στη θητεία μου κάναμε τη νομική υπηρεσία ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν δωρεάν συμβουλές από τη νομική υπηρεσία. Κάναμε το 10ο επιχειρηματικό πανόραμα και κάναμε και άλλες δράσεις αρκετές που είχαν να αφουληθούν οι επιχειρηματίες. Από το 2011, στο τιμόνι του επιμελητηρίου είναι ο Αριστοτέλης Μπασδάνης, ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Η θητεία του συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του επιμελητηρίου. Με μια σειρά δράσεων, το επιμελητήριο επιθυμεί να καταστεί ο εκφραστής του συνόλου των επιχειρήσεων και των κλάδων που εκπροσωπεί. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πραγματικό αρρώγο και σύμβουλο των τοπικών επιχειρήσεων. Δεχθήκαμε τον πρώτο κιόλας χρόνο της θητείας μας το 2012 ένα κούρεμα των καταθέσεων που είχαμε στο αποθηματικό της Τράπεζας της Ελλάδος της τάξης των 370.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε πολύ ορθή διαχείριση. Αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο μας είναι από τα πιο εύρωστα περιφερειακά επιμελητήρια της χώρας. Σήμερα το επιμελητήριο Μαγνησίας αριθμεί περισσότερα από 15.000 μέλη όλων των παραγωγικών κλάδων που συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική μας οικονομία. Στόχος της σημερινής διοίκησης είναι να δημιουργήσουμε ένα πέμπτο τμήμα, αυτό που έχει να κάνει με τον αγροδιατροφικό τομέα και ιδιαίτερα στο πρωτογενή. Τρέχουμε ένα ίντερνετ ψηφιακές εφαρμογές στο εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ονομάζεται Future.com. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είναι το μόνο επιμελητήριο ανάμεσα στους 7 εταίρους που συμμετέχει από μια χώρα όπου στις άλλες χώρες οι εταίροι είναι όλοι οι περιφέρειες. Είμαστε, θα έλεγα, ο μόνος τομέας που προέρχεται από την αγορά. Το Γενικό Εμπορικό Μετρό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Μπορούμε μέσω του Γενικού Εμπορικού Μετρό να έχουμε την ψηφιακή υπογραφή και να δώσουμε δυνατότητα ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο μέλλον μας να κάνει όλες τις συναλλαγές του χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεται το επιμελητήριο. Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου εντείνοντας τις προσπάθειές τους, αφού γκράζονται τα προβλήματα του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, προτείνουν λύσεις, διεκδικούν την τοπική ανάπτυξη. Ως Επιμελητήριο Μαγνησίας συμμετέχουμε στη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Έχουμε εισηγηθεί σε όλες τις κυβερνήσεις ότι απουσιάζει πλήρως η δυνατότητα μιας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης μικρής κλίμακας. Σε ένα λιμάνι που έχει χαμηλά κοστολόγια, να δώσει όθηση σε ένα τομέα ιδιαίτερα του μετάλλου που το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Με τα ειδικευμένα στελέχη του και αξιοποιώντας τα μέσα της ψηφιακής εποχής, το επιμελητήριο ενισχύει τις δράσεις του για την υποστήριξη του μαγνησιώτη επιχειρηματία, επενδύει στη συνεχή επιμόρφωσή του, προάγει την εξωστρέφεια και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων. Σχεδιάσαμε με την Ένωση Ξενοδόχων και με τα άλλα επιμελητήρια να δημιουργήσουμε ένα φορέα προσέλκυσης πτήσεων στο αεροδρόμιο της Νέας Εγχυάλου. Και αυτό θα πάρει σάρκα και οστά, διότι θα πρέπει να στηρίξουμε ακριβώς αυτή την προσπάθεια, αν θέλουμε να αναπτύξουμε όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά και την εξωστρέφειά μας ως παραγωγή, ως μεταποιητές, ως άνθρωποι που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους στις αγορές του εξωτερικού. Από την άλλη, είναι το λιμάνι μας. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε άρεστες σχέσεις με πολλά επιμελητήρια των τουρκικών παραλίων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σμύρνης και επισκέφθηκε το επιμελητήριό μας, ο κύριος Ντεμπερτάς, ο Εκρέμ Ντεμπερτάς, με τον οποίο διοργανώσαμε μια στρογγυλή τράπεζα για το πώς το επιμελητήριό μας θα μπορέσει να διοργανώσει καλύτερα τη σημαντική τουριστική ανάπτυξη που έρχεται μέσα από την κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα δούμε ποιοτικό τουρισμό σε μια περιοχή που το έχει μεγάλη ανάγκη.
στο ξεκίνημα της νέας εκατονταετηρίδας. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας για την επόμενη μέρα σχεδιάζει τον τρόπο πώς θα στηρίξει και πώς θα δώσει τη δυνατότητα να πάρουν μπροστά οι πολύ μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το Επιμελητήριο Μαγνησίας και είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε.